θα δούμε τι ακριβώς. Δεν υπάρχει offside. Αν το ξαναδείξει, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει offside σε αυτή την φάση. Όταν έγινε η παλιά, ο Γκουσό το καλύπτεται. Δεν καλύπτεται ο παίχτης που είναι πιο δεξιά και είναι ο Αγρίτης. Ξαναβλέπουμε, εδώ γίνεται και να δούμε. Ναι, δεν υπάρχει offside. Και την ώρα που γίνεται... Ξανά η παλιά, ούτε σε αυτή την περίπτωση υπάρχει offside. Σε δύο περιπτώσεις, ο δεύτερος βοηθός, ο κύριος Χριστοδούλου, Πέτρος των Αθηνών, έχει κόψει τον όφη με ανύπαρκτο offside. Και στις δύο αυτές φάσεις. Για δύο χρόνια στον όφη. Εδώ ξαναβλέπουμε το φάουλ. Το καλοκαίρι μετακόμισε στο Περιστέρι, στον Ατρόμητο Αθηνών. Ξαναφάσει όμως συνεχίζεται. Έχουμε το σούτ από τον Καλάιτζιτς και την απόκρουση σε κόρνερ. Λεπτό. Ξαναβλέπετε τη φάση. Ωραία η παλιά. Αγρίτης στο σούτ τώρα. Ήταν και λίγο πιο μπροστά. Όχι. Πήρε την μπάλα από το κεφάλι του Κουνσότο. Αλλά το σούτ, την μπάλα out. Θα τη δούμε και αυτή τη φάση για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Ούτε σε αυτή τη φάση υπάρχει offside. Είναι η τρίτη φάση που ξεφεύγει από τον επόπτη. Εδώ οι φίλαθλοι του όφη που έχουν ανάψει κάποιον αγώνα. Σούτ γιατί είναι αριστεροπόδαρος. Εκεί βολεύει ένα παίκτη που έχει δεξί πόδι, θα βγάλει σέντρα. Κάνει το σούτ, πολύ δυνατό. Θα αποκρούσει ο τερματοφύλακας κεφαλιά. Από τον Ατσούρα ξανά στα χέρια του τερματοφύλακα του Ιωνικού. Ξαναβλέπουμε με ένα δυνατό αριστερό εξωτερικό. Η πρώτη απόκρουση κεφαλιά από τον Ατσούρα. Ξαναβλέπουμε την φάση πως πέρασε και πολύ ωραία απόκρουση από τον τερματοφύλακα. Κοντά του αναγκαστεί να δώσει στον Πίτσο, ο οποίος περνάει πάρα πολύ ωραία το κεφτή. Θα βγάλει και τη σέντρα το κόλλο. Το κόλλο τον Οκουσόκο. 32ο λεπτό. Η ωραία προσπάθεια από τους παίκτες του Όβη. Εδώ ο Γκουσότο δείχνει και το σήμα του Όβη και οι φύλαθλοι. Ωραία ενέργεια από τον Πίτσο. Εδώ ο Κουλής, ψύχρεμος. Εδώ ξανά, πολύ ωραία πέρασε. Ο Γκουσότο έτσι πετιέται μπροστά από τρεις αμυντικούς ο Γκουσότο. Εντάξει και τρεις αμυντικοί, δεν το γίνεται, ήρθε με δύναμη από πίσω. Λάσαρε. Πόποβιτς προσπαθεί να περάσει, μαρκάρεται από δύο παίκτες. Πόποβιτς, ωραία ενέργεια, Πόποβιτς μόνος, αλλά θα χάσει τον γκολ. Θα τον κλείσει πολύ καλά ο τερματοφύλακας ο Κουρίς και θα καταλήξει μπάλα. Κόρνερ, κοιτάξτε, πολύ ωραία προσπάθεια, ανάμεσα σε τρεις παίρνει την μπάλα. Σούταρε με το δεξί. Άτερος βοηθός, έχει κάνει λάθος σε υποδείξεις. Η μπαλιά, καμία περίπτωση offside, τέταρτη. Τέταρτη φορά. Κάνει μια βαθιά παλιά εκεί που βγαίνει, για να μην μπερδεύονται, ο Ζορμπάς το 2-0. Ο Ζορμπάς το 2-0 από ένα τραγικό λάθος της άμυνας. Τον βλέπουμε εδώ, Παναγιώτης Ζορμπάς, εκμεταλλεύτηκε αυτή τη σύγκρουση του τερματοφύλακα με τον αμυντικό και έκανε το 2-0 για τον Όβη στο 43ο λεπτό. Με τη λήξη του ημιχρόνου και εδώ βλέπουμε τον τερματοφύλακα της ομάδας του Ιωνικού, ο οποίος είναι ακόμη στο έδαφος από αυτή τη σύγκρουση. Βλέπουμε εδώ, διώχνει την μπάλα και συγκρούεται με τον Μπέργιο, έρχεται από πίσω ο Ζορμπάς, πλασάρι. Ξανά η σύγκρουση που έγινε και το γκολ. Thank you.
εκεί σας ενημερώνει. Σκόρερ για την ομάδα μας ο Παναγιώτης Ζορμπάς. Παναγιώτης! 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 Βελιγραδίδης! 8 λεπτό αυτή η φάση για τον Όφ. Ξαναβλέπουμε. Ωραία προσπάθεια. Παλα... Ζορμπάς αποφεύγει τρεις παίχτες. Και κάνει μια ωραία παλιά για τον Αγρίτη. Ξαναφεύγει ο Αγρίτης. Τώρα θα κάνει τη σέντρα. Η μπάλα έρχεται. Πόποβιτς στο σουτ. Απόκρουση θαυμάσια από τον Πουρή. Και αυτή τη φορά ξανά η μπάλα στα πόδια των παιχτών του Όφη. Καλάιτσι στο σουτ. Ξανά ο τερματοφύλακας του Ιωνικού. Και η μπάλα είναι. Δεν είναι κόρνερ. Την προλαβαίνει ο Αγρίτης στο σουτ. Προσπάθεια πάνω στη γραμμή. Στο σουτ. Θα βγει η παλιά. Πόποβιτς θα κάνει το κοντρόλ, θα κερδίσει και την μπάλα. Πόποβιτς, γκολ. Έχει ένα καταπληκτικό σουτ. 66 λεπτό, 3-0 από το καταπληκτικό σουτ του Ζράτκο Πόποβιτς. Πολύ ωραίο γκολ. Κέρδισε την μπάλα. Είχε πολύ καλό αριστερό σουτ. Πετύχει αρκετά γκολ από αυτή τη θέση. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει να τελειώνουν όλα. Βλέπετε και τους φιλάθλους του Όφη από την πολύ καλή παρουσία της ομάδας του και τον ενθουσιασμό που υπάρχει. Ξανά το κοντρόλ ωραία με το στήθος. Παίρνει την μπάλα καθαρά. Α, τρομερό αριστερό σουτ. Δεν νομίζω και ότι μπορούσε να κάνει οτιδήποτε ο πολύ καλός σήμερα τερματοφύλακας του Ιωνικού. 3-0 για τον... Στο Ρουσάκι που αποχώρησε τραυματές. Και όλο το γήπεδο τώρα έχει ξεσηκωθεί. Και οι φανατικοί και στις άλλες κερκίδες. Ιδιαίτερα στον ενθουσιασμό από αυτό το 3-0 και την εμφάνιση του Όφη. Πολύ καλή εμφάνιση του Όφη. Εδώ ο Μπούρμπος θα κερδίσει την μπάλα του Λαγκλέ. Παρά το 3-0 οι παίκτες του Όφη παίζουν δυνατά. Ωραία εναλλαγή. Αγρίτη στην παλιά για τον Ογκουσότο. Θα σώσει ο τερματοφύλακας ξανά. Θα κερδίσει ο Πόποβιτς. Ζητάει και πέναλτι. Θα δούμε τη φάση. Εδώ ο Ογκουσότο. Απόκρουση ξανά. Ο Πόποβιτς πήρε την μπάλα. Για να δούμε αν του πήρε και το πόδι. Ναι. Τον βρίσκει. Φυσικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Η πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα πόδια των δύο ομάδων. Αγρίτης. Σηκώνει την μπάλα πολύ ωραία. Ωραίο το σούτ από τον Πόποβιτς και αυτός πολύ καλή παρουσία σήμερα. Πέρα από τον γκολ που έχει σημειώσει, έχει φέρει πολλές φορές σε δύσκολη θέση την άμυνα και τον τερματοφύλακα. Ξανά, ένα ωραίο γυριστό σούτ, πολύ ωραίο. Πολύ ωραία και η ενέργεια από τον Αγρίτη όπως έφερε την μπάλα. Εδώ ο Λαγκλέ είναι εκείνος που θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Κεφαλιά, να η πρώτη ευκαιρία του Ιωνικού. Ο Ιωνικός, εδώ για να δούμε αυτή την παλιά. Α, δεν χάνονται αυτές οι ευκαιρίες, όμως χάνονται. Θα κατακτήσουν μια σημαντική νίκη. Εδώ το σούτ από τον Καλάιτζιτς. Έξω από την περιοχή